Με τρεις, μα δεν φτάνουν τρεις λέξεις για τον, πώς τον λένε? Εξαιρετικό. Υπέροχος. 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 Θετική στάση για τη ζωή. Πρόθυμο. Ήταν τόσο εκεί σε όλη την διαδικασία που σου σπάγε τα νεύρα. Πραγματικά σε εμπνέει να κάνεις αυτή την ομιλία. Παρούσα. Τελειομανής. Και νομίζω λίγο αγχώδη. Δεν θέλω κανέναν άλλον για coach σε αυτή την περίπτωση. Είναι υπομονετική, είναι ιδανική. Αδιαφυσβήτητα είναι η καλύτερη. Το κάδρο μου ποιο είναι? Στο θέμα της ομιλίας μου κατέληξα πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και μετά από 2 συνεδρίες με την ψυχολόγο μου. Ουσιαστικά τα πιάσα από την αρχή και ήταν εύκολη γιατί ήταν ιστορία μου, δηλαδή τα ξέρα, απλώς τα βάλα σε μια σειρά. Αμέσως, εντάξει, επειδή μου γίνε πρόταση λόγω της καμπάνιας Hair Has No Gender του γνωστού Σαμπουάν, άρα επομένως λέω τι ήτανε, ΛΟΑΤΚΙ, άρα θα μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί κι εγώ είμαι ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Ασχολούμαι με τον τουρισμό πάρα πολλά χρόνια, άρα για μένα είναι πάνω απ' όλα αγάπη, πάθος. Ουσιαστικά αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια επανάσταση στο ταξίδι, στον τρόπο που ο ταξιδιώτης βλέπει όλο αυτό. Έχει αλλάξει πολύ και μετά τον COVID. Οπότε θεώρησα ότι είναι στο σημείο, ειδικά που βρισκόμαστε τώρα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να μιλήσω για την επανάσταση και όλο αυτό που έρχεται μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Έχοντας στο μυαλό μου την ταλάντευση ανάμεσα στα δύο ακραία σημεία, συνέθεσα όλες εκείνες τις ταλαντεύσεις τις οποίες σκέφτομαι καθημερινά και με απασχολούν και διαμόρφωσα το θέμα της ομιλίας. Η ομιλία μου είναι βασισμένη σε προσωπικές εμπειρίες, σε όλα όσα με βοήθησαν να προχωράω μπροστά. Είναι βασισμένη σε αποτυχίες και επιτυχίες που σκέφτηκα ότι αν τις μοιραστώ με το κοινό θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες και σε κάποιους άλλους εκτός από μένα. Το θέμα της ομιλίας συνδυάζει νευροεπιστήμη, ψυχολογία και συνδυάζει τις συνήθειες που έχουμε στον online κόσμο, το πώς χρησιμοποιούμε λοιπόν τα κινητά και τους υπολογιστές μας πέραν της δουλειάς μας και πόσο αυτά αλλάζουν την ταυτότητά μας, την ικανότητά μας να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους και το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και την αξία μας πια. Αφορμόμενος από το βιβλίο μου που αφορά την αναπηρία, που είναι κάτι που δεν βλέπουμε πολύ συχνά στην καθημερινότητα, οπότε είναι κάτι σαν να λέμε το εκρεμές, είναι από την άλλη πλευρά, μιας και στην μια πλευρά είμαστε υγιείς σε πολλά εισαγωγικά και στην άλλη οι κινητικά ανάπηροι άνθρωποι, οπότε θέλησα να μιλήσω για την αναπηρία, για τη διαφορετικότητα, παύλα μοναδικότητα, καλύτερα μοναδικότητα. He has nothing.